Εντελώς αβέβαιο είναι για ακόμα μία φορά το μέλλον των εργαζομένων στο πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, αφού για την ώρα δεν τους έχει γίνει καμία ενημέρωση για το τι μέλη γενέστε, ενώ το πρόγραμμα με βάση τα έως τώρα δεδομένα λήγει στο τέλος του επόμενου μήνα. Αυτό όμως δεν είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι του προγράμματος, αφού πέραν όλων των άλλων παρατηρείται και μια τεράστια καθυστέρηση ως προς την καταβολή των δεδουλευμένων τους. Είναι αλήθεια ότι δεν έχουμε ακόμη καμία ενημέρωση κάτω από το Υπουργείο Εργασίας. Έχει εδώ και 1,5 μήνα θα σε παίζουν με το θέμα της υπογραφής για τη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Δεν γνωρίζουμε ακόμη τι θα γίνει. Τα πράγματα έτσι όπως οδεύουν και με τις τωρινές εξελίξεις της κυβέρνησης και πόσον γίνουν και δεύτερες, πάμε και για δεύτερη φορά στις κάλπες, αυτό σημαίνει ότι τα βοήθεια θα σταματήσουν στις 31 του έκτου. 36. Δεν υπάρχει τίποτα νεότερο. Από όλων αυτών των εξελίξεων βλέπουμε ότι είναι και η καθυστέρηση των δουλευμένων στους εργαζομένους. Φυσικά υπάρχει και καθυστέρηση, που είναι βέβαια καθυστερήσεις είτε γιατί φταίνε οι φορείς, γιατί δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έτσι, οι φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερώτες που με αυτές έχουν περισσότερο πρόβλημα και έτσι δεν μπορούν να πληρώσουν να γίνει εκταμίευση των χρημάτων για να μπορέσουν να γίνει και η αποπληρωμή των δουλευμένων. Ταυτόχρονα, κύριε Καμπανά, βλέπουμε με σημερινά δημοσιεύματα ότι υπάρχει ένα νέο πρόγραμμα κατοίκων φροντίδας, το οποίο έχει ανακοινώσει και ο κύριος Κουτρουμάνης, κατοίκων φροντίδας που υπάρχουν κάποια κριτήρια για τους συνταξιούχους με αναπηρία και με κάποια μόνιμα προβλήματα. Μιλάτε για αυτά που λένε τον άνω 78 και αναπηρία 67% και άνω. Πείτε μου εσείς πόσοι Έλληνες είναι αυτοί οι οποίοι ζουν πάνω από 78, που έχουν αναπηρία πάνω από 68, ενώ ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο μέσος όρος ζωής μας είναι τα 75 έτη. Εκτός αν θέλουν όπως τις συντάξεις. Έτσι, με πλαστά, αν θέλουν κάτι τέτοιο πάλι. Δεν ξέρω πού αποσκοπεί όλο. Είναι αλήθεια πάντως ότι την εγκύκλιο την έχουν πάρει πίσω. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο απασχολεί 3.500 περίπου εργαζόμενους, οι οποίοι με τη σειρά τους εξυπηρετούν σε καθημερινή βάση σχεδόν 130.000 ηλικιωμένους πολίτες, παρόλο που η χρηματοδότηση του προγράμματος αφορά περίπου τους μισούς.